Πότε ξεκινάει η εργάσιμη σας μέρα και πότε τελειώνει? Στις 8 το πρωί και τελειώνει ουσιαστικά όταν κλείσω το κινητό μου τηλέφωνο. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε μόλις πάτε στο γραφείο? 2 γουλιές καφέ και απάντηση στο πρώτο email, στο email εκείνο το οποίο απαιτεί τη μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Ποιο επιχειρηματία θαυμάζετε και γιατί? Θα έλεγα τον Βρετανό Richard Branson. Θαυμάζω την διάθεσή του για ανατρεπτικά αποτελέσματα. Το γεγονός ότι, όπως ο ίδιος λέει, κινείται συνήθως ενάντια στη λογική, ενάντια στις συμβολές των ειδικών του, αλλά πάντα επιτυχάνει το στόχο του. Αγαπημένο μότο? Ό,τι η ψυχή επιθυμεί, το επιτυχάνει. Είμαι άνθρωπος που γενικώς πιστεύω στην κατάθεση ψυχής. Πιστεύω ότι για να πετύχεις ένα σπουδαίο στόχο, απαιτείται κατάθεση ψυχής. Πώς προσδιορίζετε την επιτυχία και πώς την αποτυχία? Η επιτυχία για μένα είναι να σπάζεις τους κανόνες της λογικής και να επιτυχάνεις αυτό που η κοινή λογική, αυτό που οι πολλοί θεωρούν ακατόρθωτο. Αποτυχία είναι να καταλήγεις στο δεδομένο και να έχεις την εντύπωση ότι το έχεις πετύχει κιόλας. Τι σας δίνει κίνητρο να προχωράτε μπροστά στη ζωή? Το σπουδαιότερο κίνητρο μου είναι να είμαι καλά εγώ, να είναι καλά η οικογένεια μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Κίνητρο είναι οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, ο τόπος καταγωγής μου. Από ποια είδη μέσων ενημέρωσης ενημερώνεστε? Ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο ή εφημερίδες? Διαδίκτυο και τις Κυριακές κλασικά εφημερίδα. Ποιο ήταν το πρώτο σας μέλημα ως διευθυντής της ΤΕΒΕΑ? Να αναδείξω την πληγωμένη υπερηφάνεια της επαρχίας μου. Το έχω πει πολλές φορές. Είμαστε μια επαρχία πλούσια σε φυσικούς και ανθρώπινους πόρους. Είμαστε μια επαρχία που σε επίπεδο επιχειρηματικής κοινότητας διαθέτουμε 7 εταιρείες market leaders και θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι που μας τιμά. Τι σημαίνει για σας ο διορισμός στη θέση του αντιπροέδρου του ΚΟΤ? Τιμή. Είναι μια ευκαιρία να υπηρετήσω την πατρίδα με τους όρους του σήμερα. Είναι μια ευκαιρία να υπηρετήσω το σπουδαιότερο πυλώνα της κυπριακής οικονομίας. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξω ότι εμείς που ζούμε στα παράλια ξέρουμε από τουρισμό. Τι σημαίνει για σας κυπριακός τουρισμός? Ένα διαμάντι που δυστυχώς επεξεργαστήκαμε πολύ απλά και θα έλεγα χωρίς όραμα. Ένα διαμάντι που θεωρώ ότι αν το αγγίζαμε διαφορετικά, θα μπορούσε να μετατραπεί στο πολυτιμότερο διαμάντι συμφιλίου. Τι θα κάνατε εάν ήσασταν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για 24 ώρες? Θα δαπανούσα 20 εκατομμύρια στον κυπριακό τουρισμό. Έξυπνα και στοχευμένα. Ποσό θεωρητικά μικρό για την κυπριακή οικονομία, υπέρ αρκετό όμως για να αλλάξουν πολλά. Θεωρώ ότι θα πρέπει επιτέλους να εισέλθουμε στη διεκδίκηση μεγάλων δεύτερων διοργανώσεων. Προσωπικά οραματίζουμε ένα ποδηλατικό γύρο της Κύπρου, κάτι σαν το Tour de Cyprus. Θα ήθελα να δω νέες επενδύσεις στις παραλιακές περιοχές και σίγουρα θα ήθελα να προχωρήσουμε στην ανάδειξη των απίστευτου κάλους ομορφιών της αντοχώρας.